Ο Θεός να ευλογεί, αδέρφια, όλους μας. Κάναμε καλή επιλογή σήμερα να έρθουμε στην Εκκλησία, όχι για να ακούσετε εμένα, αλλά γιατί μέσα εδώ κινείται ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λέει ο Λόγος Του, πιστεύουμε στο Λόγο Του, έτσι μας αναγέννησε, πιστέψαμε κάποτε ότι είναι αλήθεια, ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για εμάς στο Σταυρό του Γολγοθά, και αυτή η πίστη μας ήρθε το Πνεύμα του Άγιο και μας αναγέννησε, μας χάρισε καρπό, και ο Κύριος μας χάρισε και το Πνεύμα του Άγιο. Ο Θεός να ευλογεί όλους μας. Στη 1081 θέλατε να ανοίξετε, στον Ιωάννη. Στην δεύτερη στήλη είναι το γάμα κεφάλαιο. Ιδέτε οποία αγάπη έδωκε εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστούμεν τέκνα Θεού, διότι δεν εγνωρεί ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισε Αυτόν. Αγαπητοί τώρα, είμαι θα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερωθεί θελωμένοι είστε. Εξεύρωμεν όμως, ότι το εφανερωθεί θελωμένοι είστε ομοί με Αυτόν, διότι θέλωμεν ειδί Αυτόν καθώς είναι, και πας ώστις έχει την ελπίδα ταύτη, επ' Αυτόν καθαρίζει Αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Πας ώστις πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία, διότι η αμαρτία είναι η ανομία. Και ξέβρεται ότι εκείνος εφανερώθη, δια να σηκώσει τις αμαρτίες ημών. Και η αμαρτία εν αυτό δεν υπάρχει. Πάσος της μένει εν αυτό, δεν αμαρτάνει. Πάσο αμαρτάνων δεν είδε αυτόν, ουδέ γνώρισε αυτόν. Τεκνία, ας μη σας πλανάει μη δεις. Ως της πράττει τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Ως της πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, δια να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πάσο ώστις εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό. Και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσο ώστις δεν πράττει δικαιοσύνη, δεν είναι εκ του Θεού. Ουδέ ώστις δεν αγαπά τον αδερφό αυτού. Διότι αυτή η παραγγελία την οποία νικούσατε απ' αρχής, να αγαπώμεν αλλήλους. Ουχή καθώς ο Κάιν ήτο εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδελφό αυτού, και διατί έσφαξε αυτόν, διότι τα έργα αυτού ήσαν πονηρά, τα δέα του αδελφού αυτού δίκαια. Μη θαυμάζετε, αδερφοί μου, εάν ο κόσμος σας μισεί. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ώστις δεν αγαπά τον αδελφό αυτού, μένει το θανάτο. Πας ώστις μισεί τον αδελφό αυτού είναι ανθρωποκτόνος. Και ξέβρεται ότι πας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνιον μένους εν αυτό. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε, και εμείς χρεωστούμε υπέρ των αδερφών να βάλουμε τα ψυχά ημών. Ώστις όμως έχει τον βίο του κόσμου και θεωρεί τον αδερφό αυτού ότι έχει χρία, και κλείστα σπλάχνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Τεκνία μου, μη αγαπούμεν με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είμαι θα εκ της αληθείας και θέλουμε πληροφορήσει τας καρδίας ημών εμπροσθεν αυτού. Διότι εάν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία προς τον Θεό. Και ό,τι αν ζητώμε, λαμβάνουμε παρά αυτού. Διότι φυλάτωμε τα εντολάς αυτού και πράττουμε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύουμε εις το όνομα του Υιού του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και να αγαπούμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν εντολή εις ημάς. Και ώστις φυλάται τας εντολάς αυτού, μένει εν αυτό, και αυτός εν εκείνο. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει εν ημίν εκ του πνεύματος το οποίον έδωκεν εις ημάς. Άρα, μία σφραγίδα το ότι μένει εν ημίν ο Κύριος είναι και το ότι λάβαμε και το Άγιο Πνεύμα. Πώς κάποιος έχει μία μαρτυρία σήμερα μέσα του ότι είμαι εγώ τέκνο Θεού? Από τη στιγμή που έλαβες και το Άγιο Πνεύμα, βέβαια και εσύ. Το λέει ο Λόγος. Αλλά ας το δούμε από την αρχή. Ιδέτε οποία αγάπη έδωκε εις ημάς ο Πατήρ. Σκεφτείτε, σαν να λέει, έτσι το διάβασα. Σκεφτείτε. Σκέψου λίγο, Σωτήρη, τι σου χάρισε ο Θεός. Τι ήταν αυτή η αγάπη που σου πρόσφερε ο Πατέρας Θεός. Το μονάκριβό του Υιό. Έδωσε για εσένα. Ενώ εσύ δεν ήσουν καλός. Ενώ εσύ δεν άξιζες. Ενώ εσύ άξιζες στο θάνατο, στο σταυρό, γιατί ήσουν αμαρτωλός. Ιδέτε ποια αγάπη έδωκε εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να μας ονομάσει παιδιά του.
Το να μας ονομάσει παιδιά του, τι μας χάρισε στην ουσία? Την κληρονομιά του. Στους Ρωμαίους, αν θα δούμε, στο Ήτα, λέει ξεκάθαρα εκεί η γραφή, διότι δεν ελάβαμε πνεύμα δουλείας, για να φοβήσετε πάλι, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, για το οποίο κράζομαι να βάω πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Εάν δεν τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Δηλαδή, μας έκανε παιδιά του, ενώ δεν αξίζαμε, μας χάρισε την κληρονομιά του, μας έκανε συγκληρονόμους του Χριστού, μας χάρισε δηλαδή τα τέλεια, τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Και γιατί πρέπει να το θυμηθούμε? Για να μην στεναχωριόμαστε. Γιατί προφανώς εδώ πέρα οι αδερφοί περνούσαν δύσκολα. Και εμείς πολλές φορές περνάμε δύσκολα. Και οι μέρες μας είναι δύσκολες. Και πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό. Κάθε φορά που γονατίζουμε. Κύριε, τι έχεις κάνει για εμένα? Τι μου χάρισες εμένα? Που ήμουν ανάξιος? Που δεν άξιζα τίποτα? Μου χάρισες αιώνια ζωή? Τι πολύτιμο πράγμα σήμερα να είσαι παιδί Θεού. Και όχι μόνο να το λες, αλλά να το νιώθεις κιόλας. Να έχεις συμμαρτυρία μέσα στην καρδιά σου, δια Πνεύματος Αγίου, ότι εγώ ναι, μπορεί να ήμουν όπως ήμουνα, αλλά σήμερα νιώθω και είμαι πεπισμένος ότι είμαι γιος και κόρη Θεού. Και είμαι κληρονόμος Θεού. Έξω ο κόσμος ζει σε μια απελπισία. Αν αυτό το πιστέψεις και το νιώσεις μέσα σου, ότι ναι, είναι έτσι και είσαι πεπισμένος, τότε δεν φοβάσαι τίποτα. Σκέφτεσαι αυτό και είσαι σίγουρος ότι λες, ποιος θα με πειράξει? Τι θα γίνει στη ζωή μου? Ο πατέρας μου είναι ο παντοδύναμος Θεός. Ο πατέρας μου μου χάρισε τα πάντα. Τι μπορεί να έρθει στη ζωή μου και να με σκουντίξει να πέσω κάτω? Και αν πέσω θα σηκωθώ, αλλά έχω δίπλα μου ένα στήριγμα που ο κόσμος δεν το έχει, αδέρφια, αυτό. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το οποίο ζεις εσύ και νιώθεις την ώρα που πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο και σε βεβαιώνει ο Θεός ότι είναι δίπλα σου, είναι μέσα σου, είναι γύρω σου. Δεν μπορεί να το νιώσει κανένας. Και σήμερα είμαστε ευλογημένοι από τον Κύριο, αδέρφια. Να το έχουμε μέσα μας αυτό. Να του πούμε σήμερα ένα μεγάλο ευχαριστώ που δεν αξίζαμε και μας έκανε παιδιά του. Και λέει στη συνέχεια στον Ιωάννη, δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισε αυτόν. Μην αναρωτιέσαι γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος και σε κοροϊδεύει πολλές φορές. Τι μας λέει τώρα αυτός, τι παιδιά Θεού? Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν έχει συμμαρτυρία μέσα του όπως έχεις εσύ. Εσύ όμως την έχεις. Γιατί στη συνέχεια τι θα πει? Αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού. Και έτσι δεν εφανερωθεί θέλωμεν είστε. Έχει επαγγελίες τώρα. Έχεις μια επαγγελία, μια υπόσχεση ότι είσαι τέκνο Θεού. Και έχει ο Θεός κάτι για σένα προετοιμασμένο, μεγάλο. Δεν σε έφερε εδώ μόνο για να ταλαιπωριέσαι. Γιατί θα είμαστε συγκληρονόμοι, λέει στους Ρωμαίους, εάν συμπάσχομαι. Και πρέπει να συμπάσχομαι όπως έπαθε ο Χριστός μας. Έπαθε κι αυτός. Η αγάπη του τον οδήγησε στο να πάθει για εμάς. Και ο Θεός τι μας καλεί? Να πάθουμε κι εμείς για τον αδερφό μας. Θα κάνεις τον κοφό όταν λένε κακά πράγματα για σένα. Ναι, εκεί καλείσαι να τον κάνεις τον κοφό. Αλλά όταν ταλαιπωριέται ο αδερφός σου, μην κάνεις τον κοφό. Σπεύσε να τον βοηθήσεις. Γιατί είναι μακάρι η ειρηνοποιή. Γιατί αυτή, τι θα είναι? Η Υιή Θεού. Η ειρηνοποιή. Πρέπει να αγαπάς τον αδερφό σου, αλλά με ποια αγάπη? Του Χριστού την αγάπη. Η αγάπη δεν ζητάει τα δικά της. Υπομένει. Περιθάλπτει χωρίς να περιμένει ανταπόκριση ή κάτι άλλο. Έχεις, λέει, εάν έχεις, λέει, το βίο του κόσμου, δηλαδή αν σου περισσεύουν με λίγα λόγια και βλέπεις ότι ο άλλος δεν έχει, πόσο σε κινεί η αγάπη του Θεού μέσα σου? Κάντο, βοήθα τον. Θα κάνεις θησαυρό στον ουρανό, δεν θα πάει τζάμπα ο κόπος σου εδώ στη γη. Αν πάσχεις υπέρ του ονόματος του Χριστού, δεν πάει τζάμπα ο κόπος εδώ στη γη. Έχεις μια κληρονομιά, είναι σίγουρο αυτό. Σήμερα να έχεις μέσα σου πίστη ότι ό,τι και αν γίνεται εδώ, ό,τι και να ταλαιπωριέμαι, αν δεν με καταλαβαίνει ο κόσμος, αν χίλια δυο, αν είμαι άρρωστος, ξέρω ότι στον ουρανό έχω κληρονομιά. Και την κληρονομιά του παντοδύναμου. Όχι την κληρονομιά τη δικιά μου, που θα τη φάει εδώ πέρα το σκουλίκι και η σκουριά. Λέει, αυτή η παραγγελία την οποία νικούσατε απ' αρχής,
να αγαπάμε αλλήλους. Όχι καθώς ο Κάιν ή το εκ του πονηρού. Ο Κάιν ποιον συμβολίζει, τον κόσμο. Ο Κάιν είναι ο κόσμος. Πώς αγαπάς? Βλέπεις τον άλλον και ζηλεύεις? Βλέπεις τον άλλον και αντί να χαίρεσαι στεναχωριέσαι? Ποια αγάπη δείχνεις εσύ? Δεν είναι αγάπη μόνο το χαμόγελο. Αγάπη είναι ο κόπος. Όταν τον είδες τον αδερφό να έχει μείνει από κάτω, πήγες να τον πάρεις στο σπίτι του. Όταν αρρώστησε, ενδιαφέρθηκες για αυτόν. Όταν πήγες στο νοσοκομείο, τον επισκέφτηκες, αν γινόταν βέβαια. Εκεί φαίνεται η αγάπη. Καλό είναι και το χαμόγελο. Καλό είναι και η χειραψία. Αλλά την αγάπη θα την βιώσει ο άλλος στη δύσκολη στιγμή του που θα του σταθείς. Και αυτό λέει, να αγαπάμε αλλήλους όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Αυτή είναι η εντολή. Και δεν φτάνει να είσαι μόνο δίκαιος, γιατί εδώ πέρα τι λέει? Πάσος της δεν πράττει δικαιοσύνη, δεν είναι εκ του Θεού. Ουδέως της δεν αγαπά τον αδερφό αυτού. Δηλαδή μπορεί να πράττεις δικαιοσύνη Θεού, αλλά ποτέ σου να μην έδειξες τον αδερφό σου ότι τον αγαπάς. Ποτέ να μην έσκυψες στο πρόβλημά του. Μια ζωή να έκανες τα καθήκοντά σου και καλά τα έκανες και έμενες και άγιος ενώπιον του Θεού, αλλά στη δύσκολη στιγμή του αδερφού σου έκλεινες τα μάτια σου και έκανες τον κουφό. Ενώ έπρεπε μόνο για τον εαυτό σου να κάνεις, όταν ακούς τα κακά πράγματα που πολύ πολλές φορές να ακούσουμε όλοι μας. Έχει τύχει να ακούσουμε πράγματα που μας αδικούν, που στεναχωριόμαστε. Εκεί ναι, να κάνεις τον κουφό και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Αλλά στον πόνο του αδερφού σου μην το κάνεις. Σπεύσε να το βοηθήσεις. Στο πρόβλημά του σκύψε, πάρ' τον τηλέφωνο, ξενύχτησε μαζί του, κόπιασε για αυτόν. Και τότε θα έχεις βαλάντια που εδώ, που θα είναι στον ουρανό αιώνια, θα σε περιμένει μεγάλη ευλογία στον ουρανό. Ουχή καθώς ο Κάιν ήτο εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδερφό αυτού. Και γιατί έσφαξε αυτόν? Διότι τα έργα αυτού ήταν πονηρά, τα δε του αδερφού αυτού δίκαια. Και λες, μην θαυμάζετε αδερφοί, αν ο κόσμος σας μισεί. Γίνεσαι μισητός. Όταν τα έργα σου, στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, στο σχολείο σου, όπου και να είσαι, είναι δίκαια, αυτό σε καθιστά μισητό στους γύρω σου. Γι' αυτό λέει εδώ ο Απόστολος, μη θαυμάζεις. Μη σου φαίνεται περίεργο. Όταν εσύ δεν λες ψέματα και εκθέτεις άλλους, αυτοί σε μισούν. Όταν εσύ πάντα λες την αλήθεια και οι άλλοι λένε, τι να του πω αυτού, θα με καρφώσει, γιατί λέει πάντα την αλήθεια αυτός. Όταν εσύ βλέπεις την αδικία και λες όχι, δεν είναι σωστό, είναι άδικο αυτό που κάνετε, είσαι κακός. Όταν πάνε να σε βάλουν στα κόλπα τους και εσύ τους λες όχι, είσαι κακός. Όταν είναι τα ανεκδοτάκια τους και εσύ δεν συμμετέχεις, είσαι κακός. Μη θαυμάζεις. Όταν στέκεσαι δίκαιος, και εκεί να το δούμε όλοι μας, πρέπει να ρωτηθούμε καμιά φορά, δεν μπορεί με τον κόσμο να είσαι φίλος και να σε θεωρούν φίλο, κάτι κάνεις λάθος. Έχει οσμή ο χριστιανός. Δεν αρέσει ο χριστιανός στον κόσμο. Αν βλέπεις ότι αρέσει στον κόσμο, κάτι κάνεις λάθος. Ή κρύβεις τον Χριστό ή έχεις ξεκλίνει. Ένα από τα δύο είναι. Ή κρύβεσαι ή έχεις ξεκλίνει. Μυρίζεις όταν είσαι αληθινά στον δρόμο του Θεού. Δεν τους αρέσει. Και εδώ λέει, μη θαυμάζετε, λέει τεκνία, μη θαυμάζετε ότι σας κάνουν πέρα πολλές φορές. Μη στεναχωριές. Και τον Χριστό τον κάναν πέρα. Και μάλιστα τον Ιησού μας Χριστό άδικα. Εμάς καμιά φορά μπορεί να μας κάνουν πέρα και δίκαια. Ενώ τον Ιησούς μας Χριστός τους ευεργετούσε, αυτοί του γυρίναχαν την πλάτη. Έχω ακούσει ότι αν μετρήσεις τις οικογένειες και τα θαύματα που έκανε ο Κύριος, σίγουρα αναλογεί ένα θαύμα σε κάθε μία οικογένεια. Φανταστείτε ότι αυτές οι οικογένειες που λέγανε Άρων, Άρων, Σταύρωσον αυτών, αν όχι όλες, πιστεύω πάρα πολλές, είχαν πάρει θαύματα με στις οικογένειές τους. Πώς το κάνανε αυτό? Είναι εκ του κόσμου, αδέρφια. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Μη στεναχωριέσαι άρα αν σε κάνουν πέρα. Τότε είναι μια συμμαρτυρία αυτό. Ότι είσαι καλά, ότι πας καλά, εκεί μείνε. Πάνε στα γόνατα να σε πληρώσει ο Κύριος με πνεύμα Άγιο, να σου δώσει δύναμη για να σταθείς εκεί. Και θα έρθει η ώρα που θα σε ευωδώσει ο Θεός. Μπορεί να κερδίσει και ψυχές μέσα εκεί που είσαι, χάρη τη στάση σου. Λέει στο 14, εμείς εξεύρωμεν ότι εμετεύημεν εκ του θανάτου στη ζωή, διότι αγαπάμεν τους αδερφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδερφό αυτού, μένει εν το θανάτο. Μένει στο θάνατο. Δεν το καταλαβαίνεις? Δεν πάνε να έρχεσαι στις ολονύχτιες, δεν πάνε να προσεύχεσαι όλη μέρα, δεν πάνε να κάνεις όλα τα πράγματα, τα καθήκοντά σου, που είναι καλά όλα και όλα χρειάζονται. Αν δεν τον αγαπάς, θα κάνεις τζάμπα. Γονατίζεις και δεν παίρνεις τίποτα και αναρωτιέσαι πολλές φορές, γιατί δεν παίρνω, Κύριε, γιατί δεν νιώθω, Κύριε, γιατί δεν αγαπάς.
Γιατί έχεις μια λάθος αντίληψη των πραγμάτων στο μυαλό σου. Νομίζεις ότι με ένα χαμόγελο είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη αυτό. Σκέψου πόσες φορές σου δόθηκε ευκαιρία να βοηθήσεις και γύρισες την πλάτη σου. Και από εδώ και πέρα μην το ξανακάνεις. Να μην το ξανακάνω. Άμα σκεφτούμε όλοι, εγώ τώρα σκέφτομαι ήδη αρκετές. Και καμιά φορά λέμε, μα Κύριε, αφού κάνω, αφού έρχομαι νωρίς, αφού διαβάζω το λόγο του Θεού, αφού έχω και ταμείο, γιατί μου πάνε όλα στραβά, γιατί δεν σε βιώνω στο ταμείο μου, γιατί δεν αγαπάς. Πώς θα σε ευλογήσει ο Θεός, να επισφραγίσει κάτι το οποίο είναι λάθος, σε αφήνει μπας και η αντίληψή σου αλλάξει για τα πράγματα του Θεού. Δεν είναι κουτάκια ο Θεός. Ο Θεός, ναι, μεν λέει να είσαι δίκαιος, αλλά λέει να αγαπάς και τους αδερφούς. Ναι, μεν λέει να αγαπάς τους αδερφούς, αλλά λέει να είσαι και δίκαιος. Στο 16, εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδερφών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Αυτό το χρεωστούμεν είναι πολύ βάρη. Εγώ όταν το διάβασα, okay, να βάλω την ψυχή μου για τον αδερφό μου, να το βάλω για τη μάνα μου, να το βάλω για τη γυναίκα μου, για τα παιδιά μου, να τη βάλω. Που εκεί πολλές φορές δυσκολεύεσαι. Για τον αδερφό μου. Αυτή είναι η αγάπη που θες να φτάσουμε. Αυτή είναι, αδερφιά. Γι' αυτό είμαστε όλοι ελλιπείς. Είμαστε ελλιπείς και αν δεν καταλάβεις ότι είσαι ελλιπής, ποτέ δεν θα φτάσεις να το περάσεις αυτό το λάκκο που μπαίνουμε πολλές φορές και λέμε γιατί δεν ευλογούμε. Είμαστε ελλιπείς. Και σήμερα αυτό πρέπει να πούμε στον Κύριο. Κύριε, είμαι ελλιπής. Αν εδώ εσύ λες ότι πρέπει να βάλω την ψυχή μου όπως εσύ έκανες για τον αδερφό μου, εγώ είμαι πολύ πίσω, Κύριε. Βοήθησέ με, Κύριε. Έστω, όχι να βάλω αυτό. Έστω στη δύσκολη στιγμή του να το συμπαρασταθώ. Πού να φτάσουμε σε αυτά τα πνευματικά επίπεδα, αλλά ξέρετε κάτι, πρέπει να έχουμε στόχο. Δεν πρέπει να είμαστε εκεί. Εντάξει, δεν θα τα καταφέρω ποτέ εγώ. Όχι, βάλε στόχο. Πες, Κύριε, ναι, θέλω κι εγώ να φτάσω εκεί. Θέλω κι εγώ να αγαπάω έτσι. Είμαι χάλια αυτή τη στιγμή, είμαι δύσκολα, δεν το καταφέρνω. Αλλά σε παρακαλώ. Και ξεκίνα με τα απλά. Σκέψου πόσους αδερφούς στεναχώρησες, τι έκανες. Πάνε απευθείας να τα βρεις. Ελά, αδερφέ, τι έχουμε να χάσουμε. Κοίτα πόσους αδερφούς πολύτιμους σου χάρισε. Πόσα χρόνια τους βλέπεις και κάθεσαι σήμερα και στεναχωριέσαι. Αυτή είναι η οικογένειά σου. Την έχεις νιώσει την Εκκλησία, η οικογένειά σου. Όλοι εμείς είμαστε μια οικογένεια. Αλλά πολλές φορές δεν συμπεριφερόμαστε σαν οικογένεια. Φτιάξαμε ένα σπίτι, αλλά δυστυχώς αφήσαμε όλα τα μερεμέτια. Και τα μερεμέτια, ξέρετε, παίρνουν πολύ χρόνο, αδέρφια. Παίρνουν πολύ χρόνο. Και δεν είναι έτοιμο το σπίτι. Πώς θα καλέσει τον άλλον μέσα στο σπίτι. Πώς θα έρθει ο άλλος να βρει ένα σπίτι ρημαδιό χωρίς να είναι έτοιμο. Εύκολα χτίζεις μια οικοδομή. Αλλά τα μερεμέτια παίρνουν χρόνο. Και αυτό, ο Κύριος, αυτό μου βάλαμε στην καρδιά μου, αδέρφια, σήμερα. Να προσευχηθούμε, ο Κύριος, αυτά τα μερεμέτια της καρδιάς μας, αυτά τα που νομίζουμε ότι πολλές φορές έχουμε φτάσει, τάξη, καλά είμαι. Όχι, κάνε επαναπροσδιορισμό στόχου. Δεν είσαι καλά. Δεν είμαι καλά. Κοιτάξτε εδώ πόσο τον πήγε να ανεβάζει εδώ ο Απόστολος του Θεού. Χρεωστούμε όπως αυτός και εμείς να αγαπάμε τους αδερφούς. Στο 17. Όστις όμως έχει τον βίο. Α, το πω αυτό, συγγνώμη. Στο 18. Τεκνία μου. Μη αγαπούμε με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργον και αλήθεια. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμαι εκ της αληθείας. Και θέλω να με πληροφορήσει τα σκαρδία ημών έμπροσθεν αυτού. Διότι αν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Και αυτό το έχω περάσει πάρα πολλές φορές. Έρχομαι στην Εκκλησία και δεν έχω παρησία να πω σε ευχαριστώ Ιησού. Δόξα Κύριε. Γιατί δεν έχω παρησία. Γιατί με κατακρίνει η καρδιά μου. Πάλι έπεσα χτες. Προχτές, πριν λίγο. Ο Θεός μας συγχωρεί. Εννοείται αυτό. Αλλά πόσο καλύτερο θα ήταν να έρχεσαι εδώ και να μην σε κατακρίνει η καρδιά σου. Θα άνοιγε ο ουρανός. Και ξέρετε γιατί θα άνοιγε. Κοιτάξτε τι λέει στο τέλος. Διότι εάν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών ώστε να γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχομεν παρησία προς το Θεό. Και ό,τι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα σέντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά αυτού. Όταν έχεις παρησία, παίρνεις. Άρα να κι άλλο ένα πράγμα που πολλές φορές σκέφτεσαι και λες, μα γιατί δεν παίρνω το αίτημά μου. Γιατί δεν παίρνω το αίτημά μου. Αφού δεν έχεις παρησία. Δεν έχεις μια σταθερή πορεία, να το πούμε καλύτερα. Εδώ ο Απόστολος λέει να έχουμε παρησία. Να μην μας κατακρίνει η καρδιά μας. Είναι δύσκολο, αλλά είναι και εφικτό. Ο Απόστολος Παύλος έφτασε. Δεν ήταν κάτι άλλο. Ο άνθρωπος ήταν κι αυτός. Η καρδιά μου λέει δεν με κατακρίνει. Βέβαια. Δεν είμαστε τέλειοι ακόμα γι' αυτό, γιατί ο Παύλος λέει: πλην δεν είμαι δικαιωμένος ενώπιον του Θεού,
Αλλά είναι ένα καλό επίπεδο κι αυτό. Γιατί δεν παίρνω τα αιτήματά μου? Γιατί δεν έχω παρησία να πάω στο Θεό? Γιατί με κατακρίνει? Γιατί και πριν λίγο και πιο λίγο έπεσα? Δεν είμαι επιμελής. Δεν κρατιέμαι. Γιατί δεν ζητάω? Είναι δυνατόν ο Θεός να μην θέλει να μας βοηθήσει, αδέρφια? Πόσες φορές του ζήτησα με αλήθεια και έσπασε η καρδιά μου και μου τα χάρισε. Θυμάμαι όταν ήμουν μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ τότε και πήγαμε στο σπίτι. Πραγματικά ήταν μια. Λέω, μακάρι Κύριε να έχω σήμερα αυτή την καρδιά. Μπήκαμε στο σπίτι και λέω, Κύριε, εγώ είμαι ένα σκουλίκυλο. Δεν ξέρω τι λένε αυτοί όλοι εδώ πέρα. 365 δόγματα χριστιανικά. Εγώ ένα ξέρω. Εάν είσαι ζωντανός, έλα να με ελευθερώσεις. Έλα να έρθεις στη ζωή μου. Θέλω να σε γνωρίσω. Και κοιμήθηκα και σε 4 ώρες ήμουν ελεύθερος από όλα. Ναρκωτικά, βρισχές, όλα. Κάνει θαύματα ο Θεός, αδέρφια. Αλλά καμιά φορά θέλει ανοιγμένη την καρδιά σου να πας εκεί να κράξεις και να πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, έχω αίτημα. Με παρησία. Αλλά αυτή η παρησία θέλει μια προεργασία. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία προς τον Θεό. Και ό,τι αζητώ με λαμβάνομαι παρά αυτού, διότι φυλάτωμα είναι τα εντολάς του. Θα φυλάς εντολές του όσο μπορείς. Και αν πέφτεις, θα μετανοείς. Θα συνεχίσεις εκεί. Αλλά και τα αρεστά ενώπιον αυτού. Τι του αρέσει? Καμιά φορά μου το είχε πει αυτό ένας αδερφός παλιά. Τα σκέφτεσαι πάντα, θα του άρεσε του Κυρίου αυτό να το κάνει? Τι λες, θα το έκανε ο Κύριος? Και τα αρεστά αυτού. Θα του άρεσε, λες, του Κυρίου να βοηθούσε έναν άνθρωπο έξω? Παρά να του γυρίσει την πλάτη. Θα του άρεσε. Δεν θα λέει ο Κύριος, αυτός ψέματα τα λέει. Έχεις δει κανένα να βγαίνει ψέματα έξω ενώ έχει δουλειά και να ζητάει? Λίγοι. Σκέψου κάθε φορά τα αρεστά. Τι είναι τα αρεστά? Τι θα σ' άρεσε, Κύριε? Να βοηθήσω εκεί, να βοηθήσω παρά εκεί. Να μιλήσω για σένα στο γείτονα. Να κάνω το άλλο, το ένα, το δίνα. Έχει χίλια πράγματα να σκεφτεί ο καθένας. Τα αρεστά αυτού. Και αυτή είναι η εντολή αυτού. Το να πιστεύομαι εις το όνομα του Υιού αυτού, Ιησού Χριστού, και να αγαπώμεν αλλήλους. Και εδώ, αδερφοί, τελειώνουμε. Ο Θεός να σε ευλογεί. Αυτό είναι, να πιστεύουμε στο όνομά του. Είμαστε κληρονόμοι και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Είμαστε βεβαιωμένοι ότι έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Ό,τι και αν γίνεται, εμείς αυτό που καλούμαστε είναι να μετανοούμε. Τα έχει κάνει τόσο απλά ο Κύριος. Μετανόησε, παιδί μου. Βρέστε με τον αδερφό σου. Τι κοιταχωρήσετε? 15 χρόνια μαζί είστε. Ακόμα δεν μπορείς να τα. Αυτόν έχεις. Α, τη φάτσα του θα θυμάσαι. Πριν πεθάνεις, αυτός θα είναι δίπλα σου. Κοίταξε τους τι σου έχει χαρίσει ο Κύριος. Και άστα αυτά να φύγουν όλα. Έλα να ενωθούμε, να είμαστε όλοι μία αγκαλιά. Μία πραγματική οικογένεια, όχι μία δίθεν οικογένεια. Μία πραγματική οικογένεια. Από όταν πονάει ο ένας, κλαίει ο άλλος. Ο Θεός να σας ευλογεί. Αυτά όλα εννοείται πως ισχύουν πάρα πολύ για μένα. Πολλές φορές έχω πέσει αυτά στα λάθη, πέφτω. Και πραγματικά αυτό σήμερα ζήτησα από τον Κύριο. Κύριε, δώσ' μου και εμένα αυτή την παρησία. Να ερχόμαστε όλοι σαν εκκλησία και να ζητάμε και να παίρνουμε από σένα. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους, αδέρφια.